Λοιπόν, συνάδελφοι, για ακόμα μια φορά είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος αρνήθηκε να συναντήσει τους εργαζόμενους από όλη την Ελλάδα, αρνήθηκε να συναντηθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Συναντηθήκαμε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μας δήλωσαν τη στήριξή τους, ζητήσαμε από όλα τα κόμματα να κάνουν ερωτήσεις και περιερωτήσεις στη Βουλή και δεσμεύτηκαν να το κάνουν τις επόμενες ημέρες. Θεωρούμε ότι ο αγώνας μας πρέπει να συνεχιστεί. Νομίζω ότι έχουμε πει στο μάτι τους για τα καλά. Δεν πρέπει να σταματήσουμε, δεν πρέπει να απογοητευτούμε. Πρέπει να συνεχιστεί η κλιμάκωση και η πίεση, γιατί είναι θετικό ότι δεν αρνήθηκαν. Συνεχίζουμε δυνατά, πιέζουμε, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, ζητάμε από περιφερειακά συμβούλια, δημοτικά συμβούλια να βγάλουν γραπτές ανακοινώσεις στήριξης, πιέζουμε όλους τους βουλευτές στην περιφέρεια να στηρίξουν τα αιτήματά μας και προχωράμε ενωμένα μαζί όπως σήμερα. Νομίζω ότι σήμερα δείξαμε τη δύναμή μας και εφόσον δεν θέλουν οι δασεργάτες να είναι στο βουνό και στο δάσος, θα είναι στο δρόμο μέχρι να πάρουν αυτό που ζητάνε.